Στο εδόλιο του κατηγορουμένου βρίσκονται τρεις Γάλλοι υπήκοοι στο Λοξεμβούργο για την πολύκρατη υπόθεση lux Leaks. Δύο πρώην εργαζόμενοι στην Price Waterhouse Coopers, ο Αντουάντελ Τούρ και ο Ραφαέλα Λέτ, και ο δημοσιογράφο Εντουάρ Περέν αντιμετωπίζουν κατηγορίε για την κλοπή χιλιάδων εμπιστευτικών εγγράφων που αφορούν φορολογικέ συμφωνίε τη χώρα με εταιρείε κολοσσού. Pour... Ο Αντουάν Τελτούρ δεν είχε προετοιμαστεί για αυτή την πράξη με στόχο την κλοπή. Θα συζητήσουμε το ζήτημα των εγγράφων, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πω την ημέρα τη αναχώρησή του δεν έκανε στοχευμένη έρευνα για να τα εντοπίσει. Τα βρήκε ψάχνοντα για κάποια εκπαιδευτικά έγγραφα, τόνισε ο του Τελτούρ. Σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζουν πίνες φυλάκισης από 5 έως 10 χρόνια. Σύμφωνα με τα έγγραφα, φορολογικές εκπτώσεις είχαν δοθεί σε 340 εταιρείες. Το μήνυμα που στέλνουμε είναι πω στέλνουμε δικαιοσύνη. Οι πολίτε δεν θέλουν οι πλούσιε, μεγάλε και ισχυρέ επιχειρήσει να βρίσκουν τρόπου για να αποφεύγουν να πληρώσουν, λέει αυτό ο άνδρα. Η υπόθεση οδήγησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στη λήψη νέων μέτρων για την καταπολέμηση τη φοροαποφυγή. Η διεθνή διαφάνεια και άλλε οργανώσει στηρίζουν του κατηγορουμένου, τονίζοντα πω έπραξαν προ όφελο του δημοσίου συμφέροντο.